Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς σε λένε? Ευδοκία Καλυφατίδου. Ευδοκία. Και εσύ Πόντια. Και εγώ Πόντια. Τεμέτερον. Όλα τα καλά παιδιά, Πόντιοι είμαστε. Και από πού μας έχεις έρθει? Από το Μενίδη. Ναι. Και θα σας παρουσιάσω Show Oriental με φτερά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχεις ετοιμάσει για μας. Παίρνει το κορίτσι μια ανάσα, θες να μας πεις, Σάκη? Παρακαλώ. Δεν ονειρεύεσαι ότι θα γυρνάς μια μέρα σπίτι και θα είναι η γυναίκα σου, δεν λέω τώρα ποια γυναίκα. Ναι. Και θα ανοίγεις και θα σου λέει, πώς πέρασες άντρα μου σήμερα? Και τάντρι, και τα φτερά. Δεν είναι το όνειρο κάθε άντρα. Βλέπουμε αυτά τα κορίτσια και σκέφτομαι θα λένε από μέσα τους μια τέτοια, γιατί δεν έχω να μ' ανοίγει την πόρτα. Μα έτσι. Χαλάτε την πιάτσα, παιδιά. Μα δεν το ονειρεύομαι αυτό. Το έτσι γίνεται. Δηλαδή, γυρνάω το βράδυ από τη δουλειά και με καρσιλαμάνδρες με υποδέχει τη Χριστίνα έτσι. Μπράβο τη. Εμείς πάντως ονειρευόμαστε να έχουμε ένα Σάκι. Αγάπη μου. Πάνω που έλεγα να το πατήσω το Golden. Α, ναι. Okay. Λοιπόν, ήσουν πολύ ελκυστική, να σου πω κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Με το που μπήκε, μιλάμε τώρα, και είσαι ένα κανονικό κορίτσι, και με το που μπήκε η μουσική, έγινες μοιραία. Ευχαριστώ. Μπράβος. Λοιπόν, θα συμφωνήσω απόλυτα με τη Μαρία. Μπήκες μέσα και ξεκινάει η μουσική και γίνεσαι τόσο σαγηνευτική και τόσο σεξι σε όλη τη διάρκεια του χορευτικού. Και τώρα ξανά είσαι το συνεσταλμένο κορίτσι που περιμένει. Είδες πως μερικά πράγματα φαίνονται από όλους και διαβάζονται από όλους. Πραγματικά. Ήταν λοιπόν η έκφρασή σου πάρα πολύ δυνατή. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο έπαιξες με τη μουσική, το σώμα σου έπαιξε με τη μουσική. Συντονίστηκε η κίνησή σου με τη μουσική εξαιρετικά έξυπνα σε πάρα πολλά σημεία. Μας πρόσφερες και το θέαμα το όμορφο με τα φτερά, το οποίο ναι, το έχουμε ξαναδεί άλλη μία, αλλά δεν πειράζει, ήταν και πάλι πολύ όμορφο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε με όλα αυτά τα δεδομένα. Κάτσε, περίμενε κι εσύ. Καλά κάνεις το σήμα. Για τα καλά τα λόγια. Έστω ένα ναι. Έχεις ένα ναι, το πρώτο ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευδοκία μου. Ξεκινήσαμε πολύ καλά, είναι η αλήθεια. Και μπορεί, όπως είπα και στη Μαρία, να τα έχω συνηθίσει εγώ αυτά κάθε βράδυ εκεί στο σπίτι.
που τα βλέπω. Αλλά καιρός να αλλάξει τη δουλειά. Αλλά όντως είχες έναν άψογο συντονισμό με τη μουσική. Μου άρεσε μάλιστα και η επιλογή της μουσικής που δεν ήταν το κλασικό ανατολικό oriental. Είχε μέσα στοιχεία μοντέρνα που τα έμπλεκες με το oriental. Ήταν κάτι διαφορετικό. Μου άρεσε που ξεκίνησες με τα τούλια, πώς λέγονται αυτά. Φτερά. Με τα φτερά και στη συνέχεια το άλλαξες. Οπότε θεωρώ ότι από τα oriental που έχουμε παρακολουθήσει σε αυτό το show και μας αρέσουν πολύ γενικότερα, δηλαδή θα ήταν ωραία να έχουμε τέτοιες. Θα φέρω χαρέμι την επόμενη. Χαρέμι. Ήσουν από τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου έχει δώσει ένα νέο Γιώργος. Θα πω και εγώ ναι. Ευχαριστώ. Θα περάσεις απευθείας στον επόμενο γύρο, αλλά πρέπει να δούμε τι θα πει και η Μαρία. Εγώ σου είπα και από την αρχή ότι αυτό που είδαμε ήταν πολύ σεξι, πολύ αισθησιακό, ήταν μοιραίο, είχε εικόνα και είχε και συνέστημα που ακόμη και εμένα που είμαι γυναίκα μπορούσα να δω μια άλλη γυναίκα και τον ενθουσιασμό της και την ομορφιά της κάνοντάς το, οπότε θα πω και εγώ ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.